Με κατά του διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα πνέουν τα κόμματα. Η χθεσινή του αρχική απόφαση να ανοίξουν σήμερα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πλήν τη Κύπρου και Λαϊκή χωρί περιοριστικά μέτρα ξεχύλισε το ποτήρι τη οργή. Ακόμα και αλλαγή τη νομοθεσία ζητεί ο δυσίδια πρόδρομου προδρόμου ώστε ο Πανίκο Δημητριάδη να φύγει από την Κεντρική Τράπεζα. Αν δεν παρετηθεί ή αντικατασταθεί ο διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα, τότε θα πρέπει να αλλάξουμε τον νόμο. Πάντω έτσι δεν γίνεται. Με αυτά που είδαμε χτε, με, αυτό το, με αυτή, αυτόν τον απίστευτο τζόγο, γιατί τζόγο ήταν. Ανοίγουμε τι τράπεζε να δούμε τι θα γίνει. Ε, αυτά που είδαμε χτε δεν μα αφήνουν να κοιμηθούμε ήσυχοι. Περιμένω σε αυτό το θέμα τι αποφάσει του Πρόεδρου. Λάθη στου χειρισμού Δημητριάδη εντοπίζει και το Ακέλ με αποκορύφωμα τη χθεσινή απόφαση. Έγιναν λάθη. Ευτυχώ που ελήφθηκα. ελήφθησαν τα περιοριστικά μέτρα. Ελπίζω και εύχομαι από εδώ και μπρο να έχει μια ανεπαφή. Δεν μιλάμε να κατευθύνεται από τι πολιτικέ δυνάμεις. Είναι ανεξάρτητη αρχή. Ο ίδιο θα αποφασίσει, αλλά να λάβει υπόψη εκείνα που η πολιτική ηγεσία του τόπου τα όπλα και να τα αξιοποιήσει για το καλό του τόπου του. Όχι για το καλό τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν σημαίνει ότι όποιο είναι άριστο καθηγητή μπορεί να είναι και διοικητή τη κεντρική διαμηνή ΕΔΕΚ, ζητώντα την καθαίρεσή του. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία θα πρέπει να πάρει και να αναλάβει τι ευθύνε του. Υπάρχει συνταγματική ρήτρα η οποία του δίνει το δικαίωμα να καθαιρέσει, ας το πούμε, τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Εάν ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει να υποβάλει την παρέτηση. Την παρέτηση Δημητριάδη ζητούν και οι οικολόγοι, υποδεικνύοντα ότι συμπεριφέρεται ω μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρά ω διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα τη Κύπρου. Ο ρόλο και η συμπεριφορά και η πρακτική του διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα αυτέ τι μέρε λειτουργήσε εχθρικά προ τα συμφέροντα του Κυπριακού λαού. Εγώ τον έχω κηρύξει εχθρικών. Προ τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Ο καταιγισμό μηνυμάτων πολιτών χθε βράδυ στο Σίγμα που ζητούσαν να μάθουν τι θα γίνει με τι τράπεζε αλλά και η απάντηση του Υπουργού Εργασία ανέδειξε την διάσταση απόψεων αλλά και τι ήδη τεταμένε σχέσει κυβέρνηση-διοικητή. Βεβαίω τι απαντήσει ε, κάποιοι άλλοι και πολύ πιο έγκαιρα θα έπρεπε να τι είχαν δώσει. Ε, ε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται κάποιε προσπάθειε ή αν θέλετε κορυφώνονται κορυφώνονται κάποιες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, οι οποίες από πολύ νωρί, από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαν εκφραστεί ή διαβιβαστεί εκεί που έπρεπε, στον ανεξάρτητο θεσμό δηλαδή που φέρει την ευθύνη για την ανάγκη της όσο πιο ομαλής υπό τις περιστάσεις επαναλειτουργία του τραπεζικού μας συστήματος. Το θέμα τερματισμού της θητείας Δημητριάδη σχολίασε και ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας. Είναι ανεξάρτητος αξιωματούχος και δεν μπορεί να απολυθεί παρά μόνο ε, από το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο όπως και οι δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου επί τη βάση ειδικής νομοθεσίας που ακόμα δεν έχει ψηφιστεί. Διότι δηλαδή έτσι λειτουργεί η Κύπρος. Έχει 10 χρόνια που ε, τροποποιηθεί το Σύνταγμα και έγινε ανεξάρτητος και ακόμα η σχετική νομοθεσία δεν έχει ψηφιστεί.